Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο σήμερα, έτσι με κοινωνικό χαρακτήρα το βιντεάκι που θα κάνουμε. Εννοείται, θέλω από κάτω τα σχόλιά σας, θέλω τα like σας, θέλω τα subscribe, αυτά που σας λένε όλοι. Και βλέπω ότι και εδώ στο κανάλι όταν σας τα λέω είστε έτσι πιο ενεργοί. Και σήμερα με εδώ με τον αδερφό μου, με τον οδηγό, έχω το σοφέρ τον προσωπικό, είμαστε στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο αλλά πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό που έχει να κάνει με την εφηβική παιδική εγκληματικότητα, πώς να το πω, εγκληματίες, ναι, δηλαδή έβλεπα και χθες στην τηλεόραση εδώ πέρα στο Μέγκα, έδειχνε βιντεάκι έτσι θολωμένο, πλακωνόντουσαν να το χτυπάνε τον άλλον 13χρονο, 12χρονο, πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ κακία. Και δεν ξέρω όλο αυτό από πού πηγάζει. Δηλαδή, πραγματικά με τον αδερφό μου είμαστε έτσι προβληματισμένοι. Okay, και εμείς που ήμασταν μικροί, εγώ είμαι του 88, ο αδερφός μου είναι του 92. Εντάξει, πλακωνόμαστε στο σχολείο, δεν πλακωνόμασταν. Πάντα υπήρχε αυτό. Αλλά, τόσο πολύ, τόσο κακία, τόσο να στέλνουν παιδάκια στο νοσοκομείο δεν μας είχε τύχει ποτέ. Όχι. Τόσο πράγμα. Και πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος που έχει αυξηθεί τόσο πολύ η εγκληματικότητα σε αυτές τις ηλικίες. Και το. Και σεξουαλικά να κάνουν και πώς το λένε και αυτό. Ναι. Βιασμοί με αγοράκια, με κοριτσάκια, δεν έχει σημασία το φύλο. Και αγοράκια, βιάζουν και αγοράκια και κοριτσάκια. Τέλος πάντων, έχει γίνει από συνομήλικους. Δεν λέμε εμείς για μεγαλύτερους. Οι συνομήλικοι μεταξύ τους, 12χρονοι, 13χρονοι, 15χρονοι, οι συνομήλικοι μεταξύ τους κάνουν το έγκλημα αυτό, γιατί είναι έγκλημα. Το να βιάζεις, το να χτυπάς, το να κάνεις, έγκλημα είναι. Άσχετα που λέμε, α, είναι μικρός, οπότε το περνάμε αλλιώς. Πες μου και εσύ, Εγώ θα πω την άποψή μου ότι για τους λόγους τουλάχιστον, τους εγώ λόγους, θα σκεφτώ ναι. Περίπου τρεις λόγους, νομίζω ίσως βασικούς. Τώρα, εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί προφανώς. Αυτά είναι απόψεις, να μας γράψει ο κόσμος κάτω στα σχόλια, ναι, τι ναι, πιστεύει, ναι. Να γίνει μια συζήτηση. Αυτά τα πράγματα γενικότερα, παιδιά, είναι καλά να τα συζητάμε. Ναι. Όταν κάτι το συζητάς, είτε ένα πρόβλημα που έχεις προσωπικό γενικότερα, όταν βλέπεις άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και υπάρχει μια γνώμη γενικότερα που μπορείς να ακούσεις, βοηθάει τον κόσμο. Γενικά η συζήτηση και με η τα παιδιά βοηθάει. Και ναι. Λοιπόν, για τους λόγους τώρα. Ο ένας λόγος, αρκετά βασικός, πιστεύω ότι σύμβαλε σε όλο αυτό το πρόβλημα, είναι ο κοροναϊός. Τα παιδιά. Ο εγκλεισμός, ναι. Σε αυτή την ηλικία μείνανε στο σπίτι. Για 2 χρόνια σερί. Δεν πηγαίνω σχολείο. Χωρίς να κοινωνικοποιηθούν. Και το όλο θέμα του εγκλεισμού. Παράλληλα, γιατί αυτό νομίζω συνδέεται, όταν τα παιδιά καθόντουσαν επί 2 χρόνια σερί στο σπίτι και ήταν όλη μέρα σε ένα TikTok. Και ένα Instagram και ένα Facebook και ένα YouTube. Και βλέπουν ό,τι αηδία υπάρχει στον πλανήτη Γη. Ναι. Αυτά τα challenge που λένε τις χαζομάρες. Χίλιες δυο βλακίες. Ναι. Βλακίες οι οποίες όμως προκαλούν. Κακό στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού που είναι στην ηλικία που διαμορφώνει χαρακτήρα, προσωπικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η πιο δύσκολη ηλικία, είναι εκεί μετά τα 12 μέχρι τα 16, 17, 18 είναι. Και μόλις γύρισαν όλα αυτά τα παιδιά στις σχολικές τάξεις κτλ., φτιάξανε ομαδούλες, μικρές εγκληματικές εισαγωγικά οργανώσεις, για να μπορούν να έχουν μια ασφάλεια. Και μετά η μια ομάδα με την άλλη μαχαιρώνονται, χτυπιούνται, δηλαδή πράγματα το λέει 12 χρονών, λέει έβγαλε στο σχολείο, στο δημοτικό τώρα συζητάμε παιδιά, δεν μιλάμε ούτε για γυμνάσιο, ούτε για λύκειο, που τα παιδιά, εντάξει όσο γνωρίζουμε, αρχίζουν να παίρνουν μια παραπάνω μαγκιά κτλ. Εμείς τότε που ήμασταν σχολείο Άκη, η μαγκιά ήταν που κανένας 16-17 χρονών έκανε κάνα τσιγάρο στο σχολείο, αυτό ήταν η μαγκιά, τώρα και ναρκωτικά, πάρα πολύ το τέτοιο. Και το άλλο που ήθελαμε και το είχαμε πει και σε άλλο βίντεο, ότι για όλο αυτό παίζει μεγάλο ρόλο ότι και οι γονείς λόγω δουλειάς δεν είναι πολύ μακριά με τα παιδιά τους, δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, δεν έχουν χρόνο να. Και αυτό είναι περίεργο, γιατί οι γονείς πέρα. Ναι, αυτό ισχύει ότι επειδή δουλεύουν και τα λοιπά, πολλά παιδιά μεγαλώνουν ουσιαστικά με τους παππούδες, αλλά αυτά νομίζω πάντα συνέβαινε ότι. Ο βαθμός μπορεί να έχει αλλάξει, ναι, τώρα είναι ακόμα πιο πολύ. Και τα παιδιά όμως, τα σύγχρονα παιδιά, μεγαλώνουν με πολύ διαφορετικές συνθήκες από ό,τι ήμασταν εμείς. Παρότι που η δικιά μας η γενιά, του τέλειο 80-90, επειδή οι οικονομικές καταστάσεις ήταν πολύ καλύτερες στην Ελλάδα, να μην λέμε χαζομάρες. Ναι, οι δεκαετίες του 2000 ήταν. Τα παιδιά τα σημερινά όμως μεγαλώνουν με. Κόκκινο. Υψηλά πολύ περισσότερες. Πώς να το πούμε, πολυτέλειες. Τα έχουν πιο συσσαγωγικά κακομαθημένα ή καλομαθημένα, όπως θέλετε πείτε. Ναι, πες το όπως θέλεις, ναι.
Οπότε μου φαίνεται περίεργο πως ένα παιδί το οποίο το έχουν από κοντά οι γονείς, το προσέχουν, το αγαπάνε. Το προσέχουν, το αγαπάνε, μπορεί απλά να το αγοράζουν τα πράγματα που θέλει και μετά όμως να μην είναι κοντά του στην καθημερινότητα. Μάλλον αυτό, και πιστεύω ότι το ίντερνετ έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, ναι, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα, όταν ένα 8χρονών παιδί, 7χρονών, έχει απεριόριστη πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο. Και σεξουαλικά τέτοια πράγματα. Ναι, είναι και για ενήλικες, ναι, για όλο ενήλικες αυτό το πράγμα. Μετά βλέπουμε την άλλη την υποκουλτούρα. Τραπ και τα λοιπά, από πέρα ότι μπορεί να ένα τραγούδι μου αρέσει, έχει ωραίο ρυθμό και τα λοιπά. Ναι, τώρα 5 χρονών και 7 και 8 να τραγουδάνε τα τραπ, δεν λέω ότι είναι κακά παιδιά οι τράπερ. Φυσικά. Ναι, αλλά τα, αυτά τα λόγια το μήνυμα, που λένε, το μήνυμα που περνάς ναρκωτικά, βία, γκόμενε, σεξ, ναι. Είναι όλα γιατί έχεις μπορεί να μην το εννοούν όντως το τραγούδι, αλλά αυτά τα στίχους λένε. Οπότε το παιδάκι ακούει πορνεία, ακούει τέτοιο, ακούει ναρκωτικά, ακούει όπλα, ακούει μαχαίρια. Οπότε επηρεάζεται, μπαίνει στην ψυχοσύνθεσή του στο υποσυνείδητο. Για να είμαι μάγκας, πρέπει, ναι, 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 πρέπει να κάνω κάποιο είδους παραβατική, ναι, κίνηση. Ακριβώς. Στο υποσυνείδητό του μπαίνουν όλες αυτές οι λέξεις, όλες αυτές οι έννοιες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το όλο αυτό με την εγκληματικότητα. Γενικά, θεωρώ όσο παραπάνω πίσω γενιές πάμε, ήμασταν πολύ πιο αθώα τα παιδιά. Πλέον έχει γίνει πολύ. Ναι, σκοτώνονται πραγματικά. Και το άλλο που οι άλλοι τραβούσαν που έβλεπα κάτι. Εγώ γενικά δεν έχω TikTok στο κινητό. Δεν έχω TikTok και από Instagram αυτά που χαζεύω είναι του στυλ με ομάδες, με κινητά, με αυτοκίνητα. Δεν... Αυτές είναι οι αναζητήσεις μου, ρε παιδί μου. Και έλεγε ότι τραβούσαν βίντεο πώς ήθελε να το πάρει εκδίκηση, ρε παιδί μου. Το revenge που λέμε, τέλος πάντων. Κάτι το έκανε το ένα παιδάκι στο άλλο και τον βάλα να το βιάσει το αγοράκι κάποιος, να το κάνει σεξουαλικά κάτι, δεν ξέρω τι έκανε. Και το κορίτσι μάλλον το κανόνισε αυτό και το τραβούσε βίντεο για να το δείξει στο σχολείο. Και μετάξει, εννοείται το βίντεο το μάθανε μετά όλος ο κόσμος. Ανέβηκε το βίντεο πάνω και το είδε όλος ο κόσμος. Και δεν ξέρω και τα σχολεία πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Τα σχολεία τι να σε κάνει ο δάσκαλος, τι να σε κάνει ο δάσκαλος. Κάτι όμως θα πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων. Έχουμε αυτό το πρόβλημα πραγματικά στην Ελλάδα, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο. Και είναι καλό, παιδιά, να τα κοινοποιείτε αυτά τα βίντεο, να τα βλέπει κόσμος, να τα συζητάμε, να τα λέμε. Ναι, δεν είμαστε ειδικοί, γιατί είναι σημαντικά. Ναι, είναι προβλήματα της κοινωνίας μας, που η κοινωνία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει θέματα πολύ χοντρά. Έχει. Πάρα πολύ χοντρά, που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Οπότε μπορούμε, πιστεύω, να τα αντιμετωπίσουμε με τον λόγο κτλ. Θα μου πεις τι θα πει ο άλλος, τι να κάνω, να πάρω το κινητό από το παιδί μου, δεν θα το πάρεις και να μην όχι, το. Υπάρχουν συστήματα, γονικοί ελέγχουν. Να, ναι, μην μπορεί, okay, να μπει στο TikTok, να μην μπορεί, ναι, να μπει, okay, διάφορα πράγματα. Και μετά θα μου πεις, μπορεί να μην μπορεί να μπει από το δικό του κινητό, να πάει από το κινητό του φίλου του και να τα δει. Εγώ θα σου πω το εξής. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και πέραμε κινητά, γιατί υπήρχαν και στις δικές μας γενιές, ναι, τότε ξεκινήσανε, ναι, ναι, τα κινητά να, ναι, είναι σε όλο τον κόσμο. Πέρναμε στο γυμνάσιο, τέλη γυμνασίου. Εγώ τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου πήρα το πρώτο μου κινητό. Τώρα όλα τα παιδιά, και είναι το στάνταρ αυτό από 6, 7, 8 χρονών, σου λέει για να μην με πρίζει το γονιό το παιδί και να μην παίρνει το δικό μου το κινητό, του παίρνω ένα κινητάκι, τακ τακ, και όλη μέρα είναι όλη μέρα με το TikTok, φίλοι μου. Όλη μέρα, και γενικά το TikTok το θεωρώ έχει πολύ κακό περιεχόμενο. Εντάξει, μπορεί να δεις και καλά πράγματα μέσα, αλλά έχει γενικά πολύ κακό περιεχόμενο, πολύ χαμηλή ποιότητα σε όλα τα πράγματα, και αυτός είναι ένας λόγος που δεν έχω και δεν ανεβάζω κι εγώ βιντεάκια στο TikTok. Θα με βόλευε για τη δουλειά μου, για το YouTube και για όλα αυτά, για το κανάλι. Εννοείται να πετάω τα βιντεάκια μου εκεί μέσα, πολλοί κόσμος παραπάνω θα με γνώριζε. Αλλά προσπαθώ πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν να μην τα κάνω κι εγώ. Έτσι το έχω σαν λογική. Πάντως να πούμε, επειδή και εμείς δεν είμαστε γονείς, ναι, αλλά όσοι είστε γονείς, πραγματικά δείξτε ενδιαφέρον στα παιδιά σας και στο τι περιβάλλον βρίσκονται. Θα δηλαδή μου πεις το τώρα, κινητό, βάλτε, ναι, γονικούς ελέγχους, υπάρχουν συστήματα, προγράμματα. Ναι. Άμα ασχοληθείτε μία μέρα, θα τα βρείτε αυτά τα προγράμματα. Δεν είναι δύσκολο, ναι. Ναι, στο πού να μπαίνει και πού να μην μπαίνει. Ναι. Θα μου πεις τώρα και στο σχολείο μετά με τα υπόλοιπα παιδάκια όλα είναι με ένα κινητό. Δηλαδή μπορεί να μην το δει το παιδί σου από το δικό του κινητό, ναι, το τάδε περιεχόμενο, θα το δει από το φίλο του. Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, νομίζω πρέπει να γίνει όλοι μαζί να το κάνουν, ναι, αυτό. Ή το άλλο που είπε ένα σχολείο που ήταν στη Λαμία, στην Κρήτη, είπε ότι. Να απαγορευτούν βασικά. Ναι, παίρνουν τον νόμο στα χέρια του στο σχολείο και είπε ότι απαγορεύω τα κινητά. Μπράβο σε όποιο σχολείο το κάνει, μπράβο, αυτό, ναι, να απαγορευτούν τα κινητά. Και την άλλη χαζομάρα που ακούω από πολλούς γονείς και στην Κύπρο, λέει: άμα πάθει κάτι το παιδί μου, πώς θα με πάρει τηλέφωνο. 20 ευρώ, πάρε το ένα κινητάκι με 20 ευρώ. Ή το άλλο, ναι, δηλαδή εγώ τα πήγαινα σχολείο στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Άμα πάθαινα κάτι, πώς θα ειδοποιήσουν τους γονείς μου. Έχουν το τηλέφωνο. Το σχολείο δεν έχει τηλέφωνο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη χαζομάρα, άμα, ναι, πάθει κάτι, ναι, το παιδί μου να με ενημερώσει, δεν θα. Σε κάποια πράγματα έχουμε γίνει τραγικοί. Ναι, ότι τόσο το ενδιαφέρομαι για το παιδί μου. Στο σχολείο, ναι, είναι το παιδί σου. Αν πάθει κάτι, που δεν θα πάθει κάτι,
να μην είμαστε και χαζοί. Αλλά γενικά θα σε ειδοποιήσουν. Θα σε ειδοποιήσουν. Δηλαδή, όπως και άλλα χρόνια ειδοποιήσουν εμάς. Ναι, δηλαδή τι πρέπει να σε στείλει στο Instagram ή να σε στείλει στο Facebook, στο Messenger, να σε στείλει τη μαμά για να είναι όλο okay. Ή είστε αυτοί χαζοί γονείς. Γιατί το πραγματικά το πω και δεν τρέπομαι. Είστε αυτοί χαζοί γονείς που θέλετε ανά μισή ώρα να στέλνετε το παιδί σας τι κάνει στο Messenger και να σας λέει καλά είμαι μαμά και χαίρεστε ότι έτσι δείχνετε αγάπη ή δείχνετε ενδιαφέρον. Όταν το παιδί πάει στο σχολείο 6, 5, 7 ώρες. Είναι καλά το παιδί στο σχολείο, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να μιλάτε τίποτα. Τι έχετε να πείτε. Αυτή τη χαζομάρα ότι νομίζουν ότι του δίνουν το κινητό και μετά το ελέγχουν. Γιατί του στέλνουν ένα μήνυμα, είσαι καλά, αγόρι μου, είσαι καλά, κορίτσι μου. Και του απαντήσει και λένε, α, το αγαπάω το παιδί μου. Το δείχνω ότι το αγαπάω, γιατί του στέλνω μηνύματα στο Messenger και είμαστε OK. Άλλη χαζομάρα και αυτή και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Το παιδί όταν πηγαίνει στο σχολείο, πάει στο σχολείο. Τέλος, άσου το κινητό. Και εμείς που ήμασταν μικροί είχαμε κινητό στο σχολείο, αλλά θυμάμαι είχαμε κάτι Nokia και σε κάνα μάθημα χαζό παίζαμε κανένα φιδάκι, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Αυτό ήταν το μόνο παιχνίδι που είχαμε τότε στο λύκειο, στο λύκειο σου λέω, δεν σου λέω εγώ στο γυμνάσιο. Και καμιά μέρα που είχαμε το κινητό το Nokia που είχε ραδιόφωνο και έπαιζε κανένα Άρης, κανένα ΠΑΟΚ, κανέναν αγώνα μέσα καθημερινή, κανένα κύπελο, καμιά Ευρώπη. Που βάζαμε κανένα ραδιόφωνο να ακούσουμε κανέναν αγώνα, ρε παιδί μου. Αυτό μόνο και πάλι σε κάνα μάθημα που ήταν, πώς το λένε, που ήταν ό,τι να είναι. Οπότε έχει για μένα πάρα πολύ, μπορεί να λέμε για την κοινωνία γενικά που φταίει η κοινωνία, το μεγαλύτερη ευθύνη στο πώς ένα παιδί λειτουργεί, πώς μεγαλώνει, τι κάνει, τι δεν κάνει, την έχει από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι ό,τι και να λέμε, okay, θα μου πεις στο σπίτι πόσο ώρες περνάει και πόσο ώρες περνάει στο σχολείο και έξω, είναι η οικογένεια φίλοι μου, οπότε πρέπει... Κάνεις το παιδί, μπράβο σου που κάνεις το παιδί, αλλά το παιδί δεν μεγαλώνει στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει να ασχοληθείς. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, έχεις και παραπάνω ευθύνη και παραπάνω προβλήματα. Έτσι είναι η ζωή. Κάνουμε παιδιά για να είμαστε δίπλα τους σε όλα μέχρι που να φύγουμε από τη ζωή. Οπότε οι δικαιολογίες πάει στο σχολείο και είναι η παρέα του και εγώ δεν τον βλέπω και δεν ξέρω και νομίζω ότι με το κινητό που θα μου στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε καλά είναι χαζομάρα. Αυτό να ξέρετε. Οπότε φίλοι μου, αυτό ήταν έτσι το βιντεάκι μας σήμερα. Ήταν λίγο δύσκολο το θέμα, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Μπήκατε λίγο στο νόημα τι θέλαμε να πούμε έτσι για την παιδική εγκληματικότητα. Είναι μάστιγα στις μέρες μας αυτό. Βλέπετε, σκοτώνονται παιδάκια. Πραγματικά είναι τρελό. Τρελό όλο αυτό. Να σκοτώνονται παιδάκια, να βιάζονται παιδάκια αναμεταξύ τους. Τρελά πράγματα αυτά. Τρελά πράγματα. Θα μου πεις γίναμε Αμερική, τα βλέπουμε έξω, τα κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω τι φταίει. Όσοι έχετε παιδιά αυτές τις ηλικίες να τα προσέχετε πάρα πολύ, να είστε σοβαροί και να είστε και λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο Άκη, ότι επειδή δεν δίνουν παραπάνω χρόνο στα παιδιά λόγω δουλειάς, λόγω τρέχουν, προσπαθούν να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πέρα από αυτό, να πούμε και το άλλο, τα ναι. Παιδάκια, αυτό είναι η άλλη νοοτροπία του Έλληνα, τα στέλνουμε σε 8.000 πράγματα, τα γαμάμε τον εγκέφαλο. Από 5 χρόνων λέει πάει στίβο, μπάσκετ, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πληροφορική. Ναι. Καθίστε λίγο ρε πούστη μου, δηλαδή λίγο χαλαρώστε. Χαλαρώστε, δεν θα γίνει πανεπιστήμονας από τα 5 του. Ναι. Ηρεμήστε λίγο με τα παιδιά. Περάστε λίγο χρόνο ποιοτικό μαζί. Αφήστε τα να είναι παιδιά να γυρίσουν στο σπίτι. Προτιμήστε μία ώρα να μην διαβάσει, να μην κάνει τίποτα. Παίξτε ένα επιτραπέζιο. Παίξτε μαζί. Ναι, παίξτε ένα επιτραπέζιο. Να ασχοληθείτε μαζί. Χέστε τα όλα τα άλλα. Θα πάει στο σχολείο, θα μάθει όσα γράμματα είναι το μυαλό του να μάθει. Ναι. Μη στεναχωριέστε αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο όταν θα γίνει 25 χρονών. Ακριβώς. Και άμα δεν γίνει γιατρός ή δικηγόρος και το έχετε το παιδί και το πιέζετε όλη μέρα. Τι θα καταλάβετε. Μετά είναι αυτό το κομπλεξικό. Ούτε το παιδί θα τα καταφέρει, γιατί όταν τον έχει βάλει μια πίεση τρελή, δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτή την πίεση. Και να βγάλει και τον χαρακτήρα του τι του αρέσει να κάνει, τι δεν του αρέσει να κάνει. Χαρείτε το παιδί, είναι να παίξετε μαζί, να περάσετε χρόνο. Αυτά τα πράγματα τα λέγαμε, ας πούμε, και για τους γονείς μας. Ναι, και okay, αυτή δεν ήταν τέλειοι προφανώς. Ναι, κουκουρούκο. Απλά ήταν άλλες οι καταστάσεις εκείνα τα χρόνια. Δεν μπορούσε ούτε να αντιμιλήσει, ούτε έτρωγε μια μπάτσα και τελείωνε η υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Τώρα... Λέμε ότι και αυτό είναι το σωστό. Σε καμία περίπτωση. Και τώρα επειδή νιώθουν ενοχές οι γονείς, επειδή λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι και το παιδί είναι στον αυτόματο πιλότο, του κάνουν όλα τα χατήρια και, το αποτέλεσμα... το παιδί. Ναι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή θέλει και να γίνεται λίγο πιο σκληρή σε τέτοια θέματα διαπαιδαγώγησης, όπως λέμε. Πιο σκληρή σε κάποια πιο ανθρώπινη. Ναι. Άμα δείτε στα συστήματα που έχουν στο εξωτερικό, το παιδί πάει, τα μαθήματα το τελειώνει στο σχολείο, 5-6 ώρες. Κάποιες μέρες νομίζω έχουν και κενό, δηλαδή πάνε 5 μέρες σχολείο, πάνε 4. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα που εδώ άμα τα πεις θα σε πούνε πού το σκέφτηκε τώρα αυτός. Οπότε ας αλλάξουμε λίγο το μυαλό μας, να δούμε κάποια πράγματα που γίνονται έξω, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ καλύτερα και να τα συζητάμε μεταξύ μας. Δηλαδή οι γονείς,
Άμα δεις γονείς τώρα έξω, μιλά, ο γιος, ο γιος μου πάει αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά. Ναι, μπράβο. Και πάει και πληροφορική. Πήρες 10 στα μαθήμα. Ναι. Wow, μπράβο. Αλλά μετά κάθεται πλακώνεται και στο τέλος, όταν έγινε ενήλικας, έγινε άνθρωπος. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει στην Ελλάδα. Ναι. Άνθρωπος πρέπει να γίνει πρώτα. Να είναι ωφέλιμος για όλη την κοινωνία. Όχι για το αν θα είναι, τι να το κάνω εγώ το παιδί. Άμα δεν ξέρω εγώ βγάζει 20 στο σχολείο και είναι γκάγκστερ. Είναι τσογλάνη. Ναι. Τι να το κάνω, ναι, άχρηστο είναι. Ναι, δεν θα αποδεχτεί όμως ότι είναι τσογλάνη. Ποιος γονιός αποδέχεται ότι το παιδί του είναι τσογλάνη, ναι, και είναι μαλακισμένο και είναι εγκληματίας. Ναι, άμα κάνει όμως μια εγκληματική ενέργεια, πούνε... πάρε και το γονί, το γονέα. Ναι. Βάλτε και αυτό να μία στη φυλάκη να αυτοκίνητο χαρακτήρα, 5-6 χρονάκια. Για να δούμε μετά το παιδί είναι καλά. Όχι, ποιος γονιός αποδέχεται ότι το παιδί του είναι εγκληματίας και είναι τσογλάνη. Πες μου εσύ έναν. Κανείς δεν θέλει να το αποδεχτεί αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι να μην φτάσεις να είναι εγκληματίας. Αυτό συζητάμε. Δεν θα το αποδεχτεί ποτέ, κάτι άλλο φταίει. Δηλαδή και αυτό το παιδί που βίασε ένα άλλο, κάτι θα πήρε. Τον έκανε έτσι. Τέλος πάντων, κουκουρούκου είμαστε. Πολλά, είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, ναι. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από εμάς εδώ με την βόλτα που κάναμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με ένα τέτοιο έτσι δύσκολο, πολύ δύσκολο θέμα. Θέλω από κάτω τα σχόλιά σας. Θέλω να μου πείτε, να γράψετε κι εσείς τι θέλετε να γράψετε από κάτω. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye. We'll be right back.